Ευθύνω σε εσάς πρώτα την ερώτησή μου. Είπατε κι εσείς ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου επλήγησαν βάναυσα, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Και θα θυμηθώ και τις πρόσφατες πριν μερικά 24 ώρα δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, ο οποίος προέβαλε διεκδικήση κυριαρχίας σε 16 νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου. Ξέρουμε ότι έχετε προσκληθεί από τον κύριο Ταγί Περντογάν στη Τουρκία και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε, αν πιστεύετε ότι η ανάπτυξη του διαλόγου σε όλα τα επίπεδα και στο επίπεδο κορυφής θα μπορούσε να αναπτύξει καλύτερα τις διμερείς σχέσεις, θα μπορούσε να ανασχέσει ίσως προκλήσεις και εντάσεις. Και θα ήθελα να απευθύνω και ένα ερώτημα στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, διερευνήσατε μήπως με τον Έλληνα ομόλογό σας πρωτοβουλίες που θα μπορούσε να αναλάβει η Ελλάδα, έτσι ώστε αν επαναρχίσουν, όπως επιδιώκετε, οι συνομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού, να υπάρχει μία βάση ώστε αυτές να είναι και αποτελεσματικές στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαλιώτη, στην συνομιλία μου με τον κύριο Ταγί Περντογάν, και αφού τον ευχαρίστησα γιατί συνέβη αμέσως μετά την ορκομοσία μου αυτή η επικοινωνία μας, του είπα τα εξής στην πρόσκληση την οποία μου απίθυνε για να επισκεφθώ την Άγκυρα. Είπα και πριν, δεν είμαι του πρωτοκόλλου. Δεν πιστεύω στους τύπους, ιδίως στις σημερινές εποχές. Είπα και στον κύριο Ερντογάν και το είπα ειλικρινά, ότι έχει νόημα μια επίσκεψη στην Άγκυρα, όταν αυτή η επίσκεψη θα σηματοδοτήσει συγκεκριμένα αποτελέσματα προόδου σε δύο βασικά θέματα. Και στο Κυπριακό και στο ζήτημα της επίλυσης της καθημάς μίας και μόνης διαφοράς που έχουμε με την Τουρκία. Εάν δεν υπάρχουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, εάν οι δύο πλευρές δεν έχουν συνεργαστεί στενά ώστε να υπάρχουν βήματα προόδου, απτά βήματα προόδου σε αυτήν την κατεύθυνση, τι νόημα θα έχει? Ζούμε σε μια εποχή που οι απλές επισκέψεις δεν προσθέτουν τίποτε απολύτως. Αντιθέτως, μπορεί να περιπλέξουν τα πράγματα και να παρερμηνευθούν. Εάν λοιπόν δεν υπάρξουν βήματα προόδου και καλή θέληση από την πλευρά της Κύπρου και στα δύο αυτά θέματα που για μας είναι ενιαία, τέτοια επίσκεψη δεν μπορεί να υπάρξει. Όχι γιατί δεν επιθυμούμε τις καλές σχέσεις με την Άγκυρα, τις επιθυμούμε και τις επιδιώκουμε. Αλλά γιατί τονίζω, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει πρόοδος, και όταν λέμε πρόοδος, εφαρμογή του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο να απαιτούμε τα αυτονόητα, αλλά αυτή είναι η διεθνής πραγματικότητα και σε αυτήν οφείλουμε να προσαρμοστούμε. Όταν λέμε ότι υπάρχει μια αδελφική σχέση και μια αλληλεγγύη και άρρηκτοι δεσμοί, εννοούμε αυτό ακριβώς το οποίο συμβαίνει τελευταία. Μετά την εκλογή της νέας κυβερνήσεως είχαμε την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, εν συνεχεία της Προέδρου της Βουλής, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, και σήμερα με χαρά και τιμή υποδέχομαι τον φίλο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και οι τρεις επισκέψεις αποσκοπούσαν ακριβώς στο συντονισμό των ενεργειών, τόσο όσον αφορά τη στήριξη της Κύπρου σε περίπτωση που επαναρχίσει ο διάλογος, που είναι μια ευχή και απόφαση μας, αρκεί να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ακριβώς συντονισμού ενεργειών προς τα διάφορα φόρα, είτε αυτά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι τα Ηνωμένα Έθνη, είτε είναι φίλες χώρες προς τις οποίες μπορεί μέσα από συντονισμένες δράσεις να επιτύχουμε άσκηση επιρροής πάνω στην Τουρκία, έτσι ώστε να συμβάλλει θετικά στην εξέβρεση μιας λύσης που την έχουμε περιγράψει τόσες πολλές φορές, αλλά και την έχουμε επαναλάβει σήμερα. Η δεύτερη ερώτηση από τον κύριο Ντίνο Φινικαρίδη του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Καλό μεσημέρι. Η ερώτηση απευθύνεται στους δύο πρόεδρους. Θα έχουμε εκλογές στην Τουρκία στις αρχές Ιουνίου. Εάν βρισκόμαστε εκείνες τις ημέρες στο μέσο μιας διαδικασίας συνομιλιών για το Κυπριακό, βλέπετε αυτό να επηρεάζει
εννοουμένου ότι ίσως ο κύριος Ερντογάν να πάρει υπερεξουσίες στην Τουρκία. Ανεξαρτήτως των εκλογών στην Τουρκία, για να υπάρξει πρόοδος θα πρέπει να υπάρξει αποφασιστικότητα της τουρκικής κυβερνήσεως υπό οποιαδήποτε δομή ή μορφή και αν πάρει το νέο σχήμα που θα κυβερνά την Τουρκία, με πράξεις που να υποδηλώνουν αποφασιστικότητα στην εξέβρεση λύσης του κυπριακού προβλήματος. Συνεπώς, δεν θεωρώ ότι θα είναι καθοριστικό το αποτέλεσμα των γενικών εκλογών, αφού ακόμα και σήμερα φαίνεται ότι η επιρροή του κυρίου Ερντογάν είναι σημαντική. Συνεπώς, αυτό που θέλουμε, που ελπίζουμε, που επιθυμούμε, είναι να δούμε μια αλλαγή πολιτικής που θα συμβάλλει στην λύση του κυπριακού προβλήματος. Η βάση είναι δεδομένη. Η δημιουργία ή η μεταξέλιξη της κυπριακής δημοκρατίας σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, όπως είπα και προηγούμενα, στη βάση της Ζιζονικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, που αν θέλετε θα επιτρέψει και σημαντικά ωφέλη όχι μόνο προς τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους αλλά και την ίδια την Τουρκία, ενώ θα δημιουργηθούν προοπτικές, εάν έτσι το επιθυμεί η Τουρκία, και, για την, και στην ευρωπαϊκή της πορεία. Συνεπώς, δεν θεωρώ ότι θα διαδραματίσουν τόσο σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις της Τουρκίας όσον αφορά τη συμβολή της στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Συμφωνώ απολύτως. Προσθέτω μόνο το γεγονός ότι οι θέσεις της Κύπρου και της Ελλάδας, Ελλάδας και της Κύπρου στα ζητήματα αυτά είναι διαχρονικώς οι ίδιες και δεν επηρεάζονται από τα οποιαδήποτε αποτελέσματα. Ιδίως αποτελέσματα εκλογικά στην Τουρκία. Εκείνο που μπορώ να πω μόνο την ώρα είναι τούτο. Και είναι ένα μήνυμα προς την Τουρκία, προς τον κύριο Ερντογάν. Ιδίως στο σημερινό κόσμο, το να πιστεύει κανείς ότι η εξουσία, η ισχύς από μόνη της παρέχει δύναμη, είναι μεγάλο λάθος. Ορθότερα είναι μια ολέθρια ψευδαίσθηση. Αργά ή γρήγορα, με όλες τις δυσκολίες, το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο θα επιβληθούν και θα εφαρμοστούν. Επομένως, ευκαιρία είναι, λόγω των εκλογών, αυτή η δύναμη να χρησιμοποιηθεί με τρόπο επικοδομητικό για να λύσουμε προβλήματα. Όχι για να επιβάλλουν κάποιοι τη θέλησή τους σε άλλους. Αυτό δεν πρόκειται να το δεχτούμε ποτέ. Ο κύριος Αριστίδης Βικέτος του Αθηναϊκού Πρακτορείδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα θα ρωτήσω εσάς και μετά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ερώτημά μου, με αυτά που είπατε τώρα για την Κύπρο που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις ευθύνες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντί της Κύπρου, πώς θα μπορούσε να πιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει ενεργά με εκπρόσωπό της, να είναι παρόν εκπρόσωπός της στις διαπραγματεύσεις που γίνονται στην Κύπρο? Όταν τίθεται αυτό το θέμα από την Κυπριακή Κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά, μα η διαδικασία είναι η διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, λόγω των οικονομικών προβλημάτων και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και είχατε πει προηγουμένως, όταν σας καλωσόριζε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι ξεθοριάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αρχές και οι αξίες της. Εκτιμάτε ότι πλέον φεύγουμε από μια Ευρώπη των 28 και είμαστε σε μια γερμανική Ευρώπη και ότι οι Βρυξέλλες ασκούν αυτή την περίοδο έναν εκβιασμό στην Ελλάδα με χρονοδιαγράμματα σφιχτικά, με απειλές για στάση πληρωμών κτλ. Και προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εχθές, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Άιντα, σε μια συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κύπρου, όταν ρωτήθηκε από τη συνάδελφο την κυρία Μέλανη Αντωνίου εάν το θέμα των υδρογονανθράκων θα είναι στην ημερήσια διάταξη των συνομιλιών, παρέμπεψε στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Η θέση δική σας, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι οι όποιες εκκρεμότητες στο τέλος μαζί με τη συζήτηση των χαρτών. Αν λοιπόν ο κύριος Σέρογλου ή κάποιος άλλος τουρκοκύπριος ηγέτης,
που θα είναι, γιατί υπάρχει η εκλογική διαδικασία, θέσουν το ζήτημα αυτό στην αρχή της έναρξης, της επανάληψης των διαπραγματεύσεων. Έχετε αποφασίσει με τους συνεργάτες σας τι στάση θα τηρήσετε? Σας ευχαριστώ πολύ. Στο πρώτο ερώτημα που θέσατε, ευχής έργων θα ήταν να γίνει κατανοητό από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έπρεπε, τα θεσμικά μέσα υπάρχουν, να μετέχει σε αυτού του είδους τις συνομιλίες με την έννοια ότι θα μπορούσε να είναι ο εγγυητής του, εάν και κατά πόσο η οποιαδήποτε πρόταση από τις δύο πλευρές είναι συμβατή, όπως είπα πριν, με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αλλά κι αν ακόμα αυτό δεν καταστεί εφικτό, μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη δυνατότητα, έχει και προς τη δυνατότητα ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απευθύνει τέτοια ερωτήματα προς τις αρμόδιες νομικές υπηρεσίες. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ρωτηθούν τα αρμόδια νομικά φόρα, τα οποία υπάρχουν ιδίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν και κατά πόσο οποιαδήποτε λύση είναι συμβατή με το θεσμικό ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και στο δεύτερο το οποίο με ρωτήσατε, εγώ δεν τολμώ να σκεφτώ καν ότι οποιοδήποτε επιχειρεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργήθηκε με όλα εκείνα τα οράματα, τα οποία ξέρουμε τι ήθελαν να αποφύγουν αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οποιοδήποτε σκέφτεται, όση ισχύει οικονομική και να έχει, με όρους εκβιασμών. Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου ως πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεύτερον, δεν θα ήθελα ποτέ να σκεφτώ, όταν γνωρίζω πραγματικά τη σοφία που υπάρχει, όχι μόνο στο γερμανικό πνεύμα, αλλά και στην πολιτική ζωή της Γερμανίας, ότι μπορεί η πλειοψηφία τουλάχιστον του γερμανικού πολιτικού συστήματος να θεωρεί ότι είναι δυνατό να υπάρξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια γερμανική Ευρώπη. Η ίδια η Γερμανία πρέπει να επιδιώκει να υπάρχει ως Γερμανία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η ίδια η Γερμανία πρέπει να επιδιώκει να είναι μια Ευρωπαϊκή Γερμανία. Και αυτή την αντίληψη έχω. Ακόμα και από τη συνομιλία την οποία είχαμε τον Υπουργό Οικονομικών, φίλο μου ήδη από τα παλιά, όταν ήμουν και εγώ Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Σόιμπλε. Είμαι πεπισμένος ότι όλες αυτές οι περιπέτειες τις οποίες έχουμε περάσει θα λήξουν. Θα λήξουν με τον καλύτερο τρόπο για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μην ξεχνάμε, και σε αυτό πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ότι και οι δύο χώρες μπήκαν υπό μνημονιακή διαδικασία. Βεβαίως και από λάθη τα οποία συνέβησαν εντός της Κύπρου, εντός της Ελλάδας. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η πορεία γενικότερα προς τα μνημόνια, αλλά και στην εφαρμογή των μνημονίων, εμπερίχε σφάλματα τα οποία δεν οφείλονται στις δύο χώρες, αλλά στην απειρία και στην ανετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης να αντιμετωπίσουν μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Άρα πρέπει να υπάρχει κατανόηση σε ό,τι αφορά τις αντίστοιχες ευθύνες. Και επειδή είμαι πεπισμένος ότι οι σημερινοί ηγέτες, με την πικρή εμπειρία που έχουμε της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι σημερινοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιλαμβάνονται το χρέος τους, είμαι πεπισμένος ότι και η πορεία της Ευρωζώνης θα είναι τέτοια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το να ξαναγυρίσει στις ρίζες της, τις ρίζες των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του κοινωνικού κράτους, και ιδίως στην αντίληψη ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρωτίστως είναι η Ευρώπη των αρχών και των αξιών. Η Οικονομική Ένωση και η Νομισματική Ένωση δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι πολιτικές οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται και να τηρούνται ακριβώς για να καταστούν δυνατές εκείνες οι αρχές και αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά το ερώτημα σας που απευθύνονταν σε μένα, η απάντηση είναι πως συγκρατώ αυτό που είπε επίσης ο κύριος Σάιτα, ότι η πρόταση του Πρόεδρου Αναστασιάδη είναι θετικότατη ή θετική. Δεύτερο, η μεθοδολογία έχει συμφωνηθεί και η ημερήσια διάταξη καθορίζεται με βάση τα όσα έχουν συμφωνηθεί, με την υπόδειξη της κάθε πλευράς όσον αφορά τα θέματα που θέλει να συζητηθούν.